Φίλες και φίλοι συνδρομητές του Super Sport, καλησπέρα σας από το Καφτανζόγλιο στάδιο εδώ που θα ξεκινήσει σε 4 λεπτά από τώρα το παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και την Λάρισα. Παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον κυρίως για τους γηπεδούχους αλλά και για τους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βλέπουν τα περιθώρια να στενεύουν, βλέπουν ότι όσο περνάει ο καιρός και δεν καταφέρουν να πάρουν ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, τόσο μειώνονται, ξανεμίζονται οι πιθανότητες τους, οι ελπίδες τους για να παραμείνουν στην κατηγορία και θέλουν σήμερα να πάρουν την νίκη για να μπορούν τουλάχιστον να ελπίζουν ότι κάτι θα αλλάξει στις 4 αγωνιστικές μετά από το τέλος της σημερινής που θα μένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Βλέπετε πλάνα από τις κερκίδες του Καφταζογλίου, όπου ο κόσμος είναι λίγος, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για να πάει κάποιος στο γήπεδο και να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα παιχνίδι του Ηρακλή, ο οποίος δίνει αυτή την μάχη για την σωτηρία του και θα περίμενε κανείς να υπάρχει περισσότερος κόσμος, περισσότεροι φιλαθλοί του για να τον στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε και τους φίλους της Λάρισας που είναι αρκετοί. Λάρισα, οι οποίοι ακολουθούν την ομάδα τους στα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια και βέβαια η Θεσσαλονίκη από τη Λάρισα είναι κοντά, άρα πιο εύκολο για αυτούς να έρθουν και να στηρίξουν την προσπάθεια της δικής τους ομάδας. Να δούμε τις συνθέσεις με τις οποίες ξεκινάνε οι δύο ομάδες. Ο Ηρακλής θα παραταχθεί με Φιλίπκο, Παπαζαχαρία, Σνάουτσνερ, Μπιλίσκοφ, Ιωαννίδη, Πουρσανίδη, Μαυρογεννίδη, Πρίτα, Σίσιτς, Παπαβοστόλου και Ερέρα. Αναπληρωματική ο Ρίβας, ο Αλιούτα, ο Φορτούζη, ο Μπαντής, ο Δέντσας, ο Παπαδόπουλος και ο Χλωρός. Από την άλλη πλευρά η Λάρισα με Κοτσόλη, Νταμπίζα, Γκαλίτσιο, Φέρστερ, Καλατζή, Βασιλά, Μπαχράμι, Αλονεύτη, Δικόζη, Κατσιαρό και Αντσουέτ. Η Λάρισα που θα έχει στον πάγκο τον Κυπουρό, τον Κίκα, τον Γκούγκα, τον Αλεξάνδρου, τον Βενέτη, τον Ντακώστα και τον Κόσλεϊ. Διαιτητής του αγώνα ο Παμπορίδης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Κυλκής, με βοηθούς τον Ζαχαρόπουλο από την Δράμα, τον Τρίφωνα επίσης από την Δράμα και τέταρτο τον Γκαϊτατζή και αυτός από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Δράμα. Η Λάρισα, για την οποία θα πρέπει να πούμε ότι μεσοβδόμαδα έκανε βήμα για την πρόκρισή της στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς νίκησε στο Αλκαζάρ 2-0 τον Παζιάννηνα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο της δίνει την δυνατότητα να αισιοδοξεί ότι θα φτάσει στο τέλος του δρόμου, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Κατά συνέπεια έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία. Εδώ βλέπετε τους αναπληρωματικούς των φιλοξενούμενων και τον Βενέτη συγκεκριμένα. Περιμένουμε σιγά σιγά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι με το τεράστιο, επαναλαμβάνω, ενδιαφέρον, ειδικά για τον Ηρακλή, ο οποίος αγνοεί την νίκη εδώ και 8 αγωνιστικές. Το τελευταίο παιχνίδι που αναδείχθηκε νικητής ήταν εδώ, σε αυτό το γήπεδο με τον ΠΑΟΚ. Ο Ηρακλής που κινδυνεύει εκτός όλων των άλλων, αν έχει κάποια σημασία και αυτό, να κάνει και αρνητικό σερί στις ήττες στην ιστορία του, καθώς έχει 7 συνεχόμενες ήττες και αν χάσει και σήμερα από τη Λάρισα θα φτάσει στις 8, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή. Περιμένουμε πάντα τις δύο ομάδες για να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούν. Αν και για τον Ηρακλή το πιθανότερο είναι ότι θα παίξει με 4-4-2, με τον Σνάουτσνερ δεξιά, τον Παπαζαχαρία και τον Μπιλίσκοφ. Το Σνάουτσνερ δεξιά στην άμυνα, τον Παπαζαχαρία και τον Μπιλίσκοφ αμυντικό, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, τον Ιωαννίδη τον νεαρό αριστερά. Στα χαφ τον Πουρσανίδη με τον Πρίτα, τα αμυντικά χαφ δεξιά ο Μαυρογεννίδης και αριστερά θα παίξει ο Ερέρα. Στην κορυφή της επίθεσης ο Σίσιτς με τον Παπαποστόλου. Από την άλλη πλευρά είναι πιθανό να δούμε την Λάρισα να αγωνίζεται με 4-5-1, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία, γιατί δεν αποκλείεται και η Λάρισα να παίξουμε 4-4-2. Βλέπετε εδώ τους διαιτητές να περιμένουν τις δύο ομάδες
μπουν όλοι μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Για αυτό το πολύ σημαντικό, το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι εδώ ο Γιώργος Δόνης με τους συνεργάτες του και τους αναπληρωματικούς στον πάγκο της Λάρισας. Σε ένα άλλο σημαντικό παιχνίδι για μία από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και την προσπάθεια που κάνουν για να διατηρηθούν στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας. Με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι στο 90, λίγο πριν τις καθυστερήσεις, λίγο πριν το τέλος, στο Πακρίτιο, η Καλαμαριά εξακολουθεί να προηγείται 1-0 του Εργοτέλη με τον γκολ που πέτυχε ο Αλμπάν Μπούση στο πρώτο ημίχρονο. Και τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους διαιτητές, ενώ είδατε από τους δέκτες σας να περνάει πριν από λίγο και ο Χλώρος, ο οποίος είναι αναπληρωματικός σήμερα για τον Ηρακλή. Εδώ ο Παμπορίδης με τους βοηθούς του και ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Για Σπουσανίδης. Φίλοι της Λάρισας, της Κερκίδας, πρέπει να είναι έτσι όπως τους βλέπω γύρω στους 400-500. Οι φίλοι της Λάρισας οι οποίοι ήρθαν για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της ομάδας τους με τον Ηρακλή. Οι παίκτες χαιρετούν τον κόσμο. Θα ανταλλάξουν χειραψίες. Το τυπικό της υπόθεσης πριν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, η οποία θα δείξει και αυτή η αναμέτρηση πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην πορεία σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον από βαθμολογικής άποψης, από την προσπάθεια που κάνουν αρκετές ομάδες οι οποίες είναι κοντά στην βαθμολογία για να ξεφύγουν από τον κίνδυνο, ενδεχομένως να διεκδικήσουν και μια θέση για το κύπελλο UEFA, και αυτές που δεν θα τα καταφέρουν βεβαίως να δουν το φάσμα και να αντιμετωπίσουν το φάσμα του υποβασμού στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Εδώ οι παίκτες της Λάρισας που παίρνουν θέσεις και εδώ όλοι μαζί οι παίκτες του Ηρακλή σαν να ετοιμάζονται να δώσουν τον όρκο. Βλέπετε τον Πουσανίδη να προσπαθεί να εμψυχώσει τους συμπαίκτες του. Τα είπαμε, το παιχνίδι είναι δίχως αύριο για τον Ηρακλή, ο οποίος με τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα δεν κατάφερε να ξεκολλήσει. Αν δεν μπορέσει να το κάνει ούτε και σήμερα, τότε τα περιθώρια δεν θα υπάρχουν στις επόμενες 4 αγωνιστικές. Ο Ερέρα με τον Παπαποστόλου, έτοιμοι για την σέντρα, ο αρχηγός του Ηρακλείου Ηλίας Πουρσανίδης. Και ο Παμπορίδης στις τελευταίες συνεννοήσεις με τους συνεργάτες του για το ξεκίνημα του παιχνιδιού, το οποίο άρχισε. Μπιλίσκοφ. Βαθιά παλιά για τον Παπαποστόλου, έκοψε ο Φέρστερ. Μαυρογεννίδης. Ο Ιωαννίδης. Μπιλίσκοφ για τον Σνάουτσνερ. Ξανά ο Μπιλίσκοφ. Ο Βαζαχαρίας. Ιωαννίδης.
Ερέρα με το τακουνάκι για τον Σίσιτς και φάουλ που κερδίζει το Ερέρα από τον Μπαχράμι. Τέλεσε ο Ερέρα, προσπάθησε και ο Μπιλίσκοφ για την κεφαλιά, έδιωξε μακριά ο Μπαχράμις, Μπιλίσκοφ επαναφέρει, ο Σίσιτς, ο Παπαβοστόλου, ο Ερέρα στην σέντρα, ήταν χαμηλά και το πλάγιο για τον Ηρακλή. Βασιλά, έρχεται ο Μαυρογεννίδης για να κερδίσει, προσπάθει να ξεφύγει, το άνοιγμα για τον Παπαβοστόλου, βγαίνει ο Κοτσόλης, αλλά ενώ ο Ηρακλής είναι σε φάση που απειλεί την Λάρισα, ο Παμπορίδης δεν αφήνει το πλεονέκτημα, γυρίζει πίσω τη φάση για να δώσει το φάουλ στο Μαυρογεννίδη, ενώ υπήρχε το πλεονέκτημα. Εδώ βλέπετε ο Παπαβοστόλου απειλούσε εκεί τον Κοτσόλη που βγήκε βεβαίως και από μάκρυνα, αλλά δεν θα έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι ο Παμπορίδης. Στο μεταξύ και ο βοηθός είχε δείξει offside τον Παπαβοστόλου. Ο Ερέρα εκτελεί το φάουλ, εκτός αν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο ο Παμπορίδης σταμάτησε και γύρισε το παιχνίδι πίσω, διότι όσο ήταν offside ο Παπαβοστόλου χανόταν το πλεονέκτημα που είχε πάρει ο Ηρακλής. Εδώ ο Κοτσόλης. Ο Σνάουτσνερ ελέγχει και γυρίζει στον Φιλίπκο. Σίσιτς άψε πολύ ωραία για τον Ερέρα. Ιωαννίδης, ξανά ο Ερέρα, προσπαθεί να βρει τον Πρίτα, δαμπίζας εκεί ο Πρίτας για το Σίσιτς, η σέντρα για τον Παπαβοστόλου δυνατά. Παπαβοστόλου που κλείνεται, δίνει για τον Μαυρογεννίδη, ωραία προσπάθεια, στρώνει στον Πουρσανίδη το σούτ, εντυπωσιακή η επέμβαση από τον Κοτσόλη σε κόρνερ στο τέταρτο λεπτό, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Και εδώ ο Κοτσόλης που έσωσε την ομάδα του, βλέπετε ξανά. Όσο ο Μαυρογεννίδης πέρασε, έστρωσε στον Πουρσανίδη. Αυτός έπιασε το δυνατό σουτ στη γωνία. Ο Κοτσόλης αποσόβησε ένα σχεδόν βέβαιο όπως φαινόταν γκολ για τον Ηρακλή. Κόρνερ εκτελέστηκε και ο Μπαχράμις έβγαλε. Ο Αντσουέ για τον Διγκόζη. Ποιος προσπαθεί και καταφέρει να βρει τον Αλονεύτη. Πηγαίνει για να καλύψει ο Πουρσανίδη. Σουτ του Αλονεύτη, μπάλα στο δοκάρι. Στο πέμπτο λεπτό, ένα λεπτό μετά την ευκαιρία του Ηρακλή, ευκαιρία για τη Λάρισα, δοκάρι στο σούτ του Αλονεύτη. Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ δυνατά. Πριν καν συμπληρωθούν 5 λεπτά έχουμε δει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Ξαναβλέπετε αυτή του Αλονεύτη, το δοκάρι. Δευτερόλεπτα μετά την ευκαιρία του Ηρακλή με το σούτ του Πουρσανίδη και την εντυπωσιακή επέμβαση από τον Κοτσόλη. Ο Δικός δεν πρόλαβε. Ιωαννίδης. Παμπορίδης έχει δώσει φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Αντσουέ. Τον πιέζει ο Παπαζαχαρίας και του κάνει φάουλ. Εδώ ξανά το φάουλ του Παπαζαχαρίας στον Αντσουέ. Δαμπίζας για τον Μπαχράμι. Βασιλά.
Φέρστερ. Γκαλίτσιος. Ο Σίσιτς για τον Ερέρα. Κουσανίδης για τον Μαυρογεννίδη. Πέρασε μπαλά, δεν μπορούσε να κόψει ο Μπαχράμης. Κερδίζει φάουλ ο Μαυρογεννίδης από τον Κατσιαρό. Εδώ ξανά το φράγμα του Κατσιαρού στον Μαυρογεννίδη. Κουρσανίδης. Παίρνει ο Δικόζης. Βασιλά. Ζητάει μπάλα ο Αλωνεύτης και δέχεται την πάσα από το συμπαίκτη του. Αλωνεύτης με τον Παπαζαχαρία. Κόρνερ για την Λάρισα. Ο Αλωνεύτης που είχε το δοκάρι στο 5ο λεπτό, είμαστε στο 7ο και ήδη οι ομάδες είχαν από μία πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρουν. Ο Ηρακλής με τον Πουτσανίδη εξουδετέρωσε το σούτο Κοτσόλης. Η Λάρισα με το δοκάρι του Αλωνεύτη. Μπαχράμης εκτελεί το κόρνερ. Ο Φέρστερ που έχει βγει μπροστά την κεφαλιά. Ο Μπασιλά δεν μπορεί. Κόρνερ από τον Μπιλίσκοφ. Δεύτερο στη σειρά για τη Λάρισα. Εδώ ο Μαρίνο Μπιλίσκοφ, ο Κροάτης. Κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή. Και ξαναβλέπετε την εξέλιξη της φάσης μετά από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Μπαχράμης. Ποιος πηγαίνει από την άλλη πλευρά τώρα. Για το δεύτερο στην σειρά κόρνερ για τη Λάρισα. Μπαχράμης εκτελεί. Έρχεται ο Νταμπίζας, παίρνει την κεφαλιά. Οι παίκτες του Ηρακλή με τον Παπαποστόλου βγάζουν από την άμυνά τους, προσπάθησε να επαναφέρει ο Κατσιαρός. Ο Καλατζίσταν, αλλά κατέληξε στον Φιλίπκο. Ερέρα για τον Ιωαννίδη. Σίσιτς, μπερδεύεται. Πρίτας για τον Σνάουτσνερ. Μαυρογεννίδης, Παπαποστόλου. Μαυρογεννίδης κερδίζει τις κόντρες, κρατάει, πιέζει εκεί ο Κατσιαρός και έχουμε τελικά out. Εδώ ξανά, προσπάθεια του Μαυρογεννίδη και η πίεση από τον Κατσιαρό. Σωστά, ο Παμπορίδης έδωσε out. Να πάμε στον αγωνιστικό χώρο εκεί όπου βρίσκονται δύο συνάδελφοι σήμερα. Ο Παναγιώτης Στεφάνου κοντά στον πάγκο του Ηρακλή και ο Κωστής Μπότσαρης κοντά στον πάγκο της Λάρισας. Να δούμε όμως πρώτα αυτή την επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Να ξεκινήσουμε τώρα από τον Παναγιώτη Στεφάνου. Σας ακούμε. Καλησπέρα και από εμάς, από τον αγωνιστικό χώρο. Να πούμε ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι αρκετά ήρεμος μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 9-10 λεπτά του παιχνιδιού. Μοναδική φορά που σηκώθηκε από την καρέκλα του ήταν για να κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον Μπιλίσκοφ, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας, τον οποίο είπε να είναι πιο προσεκτικός στις μεταβιβάσεις και να παίζει περισσότερο, να βλέπει περισσότερο που κινείται και ο Παπαζαχαρίας και να συνεργάζονται καλύτερα όταν επιτίθεται η ομάδα της Λάρισας. Να ακούσουμε και τον Κωστή Μπότσαρη. Καλησπέρα και από εμάς. Θα πρέπει να κάνουμε μια ειδική μνήμα στην πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα, παρά την κρισιμότητα του αγώνα. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον πάγκο της Λάρισας, να σας πούμε ότι ανήσυχος είναι και ο Γιώργος Δόνης. Συνεχώς πυρμοδοτεί, θα λέγαμε, με πληροφορίες τους παίκτες του, παρατηρήσεις. Οι τελευταίες εξ αυτών αφορούσαν τον Καλατζή, τον οποίο ζήτησε να μην αφήνει τον Μαυρογεννίδη να πραγματοποιεί αυτές τις επελάσεις που τον έχουμε δει στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Από εκεί και πέρα, όταν η Λάρισα επιτίθεται, συνήθως υπό τη μορφή αντεπιθέσεων, το μόνο πράγμα το οποίο λέει είναι περάστε την μπάλα στον Στάθη, ενώντας φυσικά τον Αλωνεύτη. Μάλιστα. Κατσιαρός
Άσχημο κοντρόλ, ο Μαυρογεννίδης δεν μπορεί να δώσει για τον Βοβοστόλου. Βασιλά. Κατσιαρός. Πιέστηκε από τον Μαυρογεννίδη. Το πλάγιο είναι για την Λάρισα. Ο Ζαχαρίας αφήνει. Ο Φιλίπκο μπλοκάρει. Καλατζής, Κατσιαρός, Βασιλά, Δικόζης, ελέγχει εκεί ο Παπαζαχαρίας. Μπιλίσκοφ. Βαθιά παλιά για τον Αποστόλου. Έδιωξε ο Μπαχράμης, κατέβασε ο Πουρσανίδης και έδωσε για τον Ερέρα. Πουρσανίδης, Μαυρογεννίδης, Μιλίσκοφ, ο Σίσιτς, ελέγχει ο Καλατζής, Κατσιαρός. Έδωσε για τον Καλατζή και τώρα μπροστά η Λάρισα, η πάσα για τον Αλονεύτη, προσπαθεί να γυρίσει out. Την παρέμβαση εκεί του Παπαζαχαρία. Εδώ ξανά. Προσπάθησε να γυρίσει ο Καλατζής, αλλά χτύπησε στον... Ο Αλονεύτης προσπάθησε να γυρίσει, βάλα στον Μπιλίσκοφ, στον Παπαζαχαρία, μετά ξανά στον Αλονεύτη και out. Και προφανώς ο Δόνης είναι αντίθετος με τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να επιτεθούν οι παίκτες τους στην συγκεκριμένη φάση. Έτσι δεν είναι, Κωστιμπότσαρη? Ακριβώς, έξω φρενών είναι και δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέμε, δεδομένου ότι η επιλογή του Καλατζή τον έβγαλε από τα ρούχα του. Έλεγε στους συνεργάτες του ότι δεν είναι δυνατόν, αντί να μπει μέσα να τελειώσει τη φάση, προτίμησε να τη δώσει αριστερά στον Αλονεύτη. Δεν είναι πράγματα αυτά. Μάλιστα. Προσθέτοντας και άλλα πράγματα βέβαια τα οποία δεν λέγονται στον αέρα. Κατσιαρός έδιωξε, ο Πουρσανίδης για τον Ιωαννίδη. Η σέντρα για τον Ερέρα που κατεβάζει, κάνει για το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Out. Καλή στιγμή για τον Ηρακλή. Στο 14 είμαστε. Ξαναβλέπετε πως ο Ερέρα δοκίμασε αυτό το σούτ, αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Κοτσόλη. Μαυρογεννίδης. Σνάουτσνερ. Το πλάγιο είναι για την Λάρισα. 0-0. Σε ένα παιχνίδι που είναι καλό μέχρι τώρα, αν αναλογιστεί κανείς πόσο κρίσιμο είναι, και συνήθως στα κρίσιμα παιχνίδια το επίπεδο του θεάματος μένει χαμηλά. Βασιλά. Βαχράμης. Κατσιαρός. Ο Δικόζης που έχει βρεθεί αριστερά κάνει τη σέντρα. Η απόκρουση από τον Ιωαννίδη, έρχεται ο Μπαχράμης από καλή θέση, αλλά το σουτ δεν είναι καλό. Out. Εδώ ο Μπαχράμης που έκανε το σουτ πριν από λίγο, το βλέπετε. Σε επανάληψη.
Το πλάγιο για τον Ηρακλή. Μπιλίσκοφ. Παπαζαχαρίας. Μπιλίσκοφ. Πάλι ο Παπαζαχαρίας. Ο Ιωαννίδης έκοψε ο Νταμπίζας. Ο Δόνης φωνάζει συνεχώς τους παίκτες του. Πρίτας έκοψε ο Βαχράμης. Το πλάγιο τώρα για την Λάρισα. Τον Γκαλίτσιο. Έχει βγει η μπάλα. Και άλλο πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Και σφύριγμα για φάουλ υπέρ της Λάρισσας. Σε αυτή τη φάση. Για αντικανονικό παίξιμο από τον Ερέρα. Αντσουέ. Διαμαρτύρεται. Για φάουλ από τον Παπα Ζαχαρία, αλλά ο βοηθός που ήταν πολύ κοντά είχε διαφορετική άποψη. Βασιλά, ο Σνάουτσνερ, πρόλαβε ο Παπαποστόλου τον Φέρστερ, ο Βασιλά και πάλι. Σνάουτσνερ κρατάει, είναι για τον Πρίτα και αυτός για τον Ιωαννίδη. Ξέφυγε από τον Δικόζη, έδωσε για τον Πρίτα. Παπαποστόλου θέλει να συνδυαστεί με τον Πρίτα, αλλά χωρίς επιτυχία. Μπιλίσκοφ, Πουρσανίδης, έρχεται ο Αντσουέ, δεν τον αντιλήφθηκε ο Πουρσανίδης και τώρα Αλωνεύτης τον κυνηγάει ο Πρίτας. Περνάει ο Αλωνεύτης, θα τον σταματήσει ο Πρίτας με κανονικό τρόπο. Πουρσανίδης. Σνάουτσνερ. Ερέρα. Πρίτας για τον Μαυρογεννίδη. Κατσιαρός θα πάρει την μπάλα. Μαχράμης έκοψε ο Πουρσανίδης. Πολύ δυνατά για τον Μαυρογεννίδη, αλλά υπάρχει φάουλ νωρίτερα από τον Μπαχράμη, το οποίο έδωσε ο Παμπορίδης. Μπαχράμης πάνω στο Πουρσανίδη. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Από τον Γιωβάνοβιτς και πάλι προς την άμυνά του. Ζήτησε πολύ μεγάλη προσοχή στο μαρκάρισμα του Αντσουέ. Ο παίκτης της Λάρισσας είναι γνωστό ότι παίρνει επίκαιρες θέσεις μέσα στην περιοχή. Το έκανε σε μια-δυο περιπτώσεις προηγουμένως και αμέσως σηκώθηκε ο προπονητής του Ηρακλή και έδωσε και πάλι οδηγίες να τον προσέχουν σαν τα μάτια τους, κυρίως Μπιλίσκοφ και Παπαζαχαρίας. Παπαποστόλου πίεσε ο Μπαχράμης, έβγαλε σε πλάγιο out. Σίσιτς. Παπαζαχαρίας. Πήρε την κεφαλιά ο Παπαποστόλου, προσπάθει ο Ερέρα, έκοψε ο Νταμπίζας. Σέντρα από τον Ιωαννίδη δεν είναι καλή. Γαλίτσιος μακριά. Πρίτας παίρνει το πλάγιο out από τον Μπαχράμη. Πουρσανίδης. Σνάουτσνερ, φάουλ από τον Καλατζή.
σφύριξε από πολύ μακριά ο Παμπορίδης. Διαμαρτύρεται ο Παπαποστόλου για κάρτα. Ο Παμπορίδης τόσο μακριά που ήταν, πάλι καλά που είδε ότι υπήρχε και φάουλ. Μαυρογεννίδης το εκτέλεσε. Κινήθηκαν στην πορεία της μπάλας Σίσιτς και Παπαζαχαρίας, αλλά δεν μπόρεσαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Σέντρα από τον Πουρσανίδη, βάζει το πόδι του εκεί ο Μπιλίσκοφ. Βγάζουν από την άμυνα τους Λαρισέη και ο Δικόζης δίνει για τον Αλονεύτη. Θέλει να φύγει γρήγορα από την άλλη πλευρά ο Αντσουέ. Πέρασε από τον Ιωαννίδη ο Αλονεύτης. Τρέχει για να καλύψει ο Μαυρογεννίδης και με πολύ ωραία προσπάθεια σταματάει τον Αλονεύτη, βγάζει σε πλάγιο out. Δικόζης. Βγάζει έξω την μπάλα, έρχεται ο Κατσιαρός για το δυνατό σουτ στα σώματα. Νομίζω, αν είδα καλά, πάνω στον Αντσουέβρη και η μπάλα. Σνάουτσνερ. Νταμπίζα σκόβει. Παπαποστόλου. Μαυρογεννίδης. Παπαζαχαρίας για τον Πουρσανίδη. Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου φτάσαμε. Ηρακλής Λάρισα 0-0. Σίσιτς. Η σέντρα από τον Ιωαννίδη πάνω στον διαιτή, στον Παμπορίδη. Και το πλάγιο out. Είναι για την Λάρισα. Ζαχαρίας πίσω στον Φιλίπκο. Και αυτός για τον Σνάουτσνερ. Κυνηγάει ο Αντσουέ. Σνάουτσνερ γύρισε στον Φιλίπκο. Βασιλά. Εγκόζης. Άφησε να περάσει μπάλα για τον Καλίτσιο. Και αυτός για τον Αλονεύτη. Ο Ζαχαρίας σε πλάγιο out. Μπαχράμνης. Κατσιαρός. Αντσουέ. Δικόζης. Ιωαννίδης τον έκοψε. Ο Πουρσανίδης. Νταμπίζας. Ο Σνάουτσνερ. Πουρσανίδης και τώρα ο Μπασιλά. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι βλέπουμε σε αυτά τα 25 λεπτά. Ηρακλή σε κάποιες στιγμές να είναι περισσότερο επιθετικός, αλλά τη Λάρισα να μην απειλείται ιδιαίτερα σε κάθε περίπτωση που της δίνεται η ευκαιρία να βγαίνει μπροστά γρήγορα. Μπαχράμις για τον Φέρστερ. Νταμπίζας και πάλι Φέρστερ. Κατσιαρός. Καλατζής. Πίσω στον Φέρστερ. Πάσα για τον Αντσουέ. Μπιλίσκοφ θα του κάνει φάουλ. Εδώ το φάουλ του Μπιλίσκοφ. Εκτελεί ο Μπαχράμις, η απόκρουση από τον Σίσιτς νομίζω,
Και έχουμε κόρνερ, ναι. Ο Αντσουέ, ο Μπασιλά, τα λέει με τον Νταμπίζα. Στο κόρνερ ο Μπαχράμης. Η απόκρουση από τον Νταμπίζα. Ο Καλατζής για τον Κατσιαρό. Σέντρα. Ο Παζαχαρίας δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο. Δεύτερη απόκρουση του στέλνει την μπάλα στον Μπαχράμη. Η Σέντρα. Απόκρουση από τον Μπιλίσκοφ και τώρα ο Σίσιτς. Που θέλει να βγάλει τον Ηρακλή στην αντεπίθεση. Πάντα Σίσιτς καθυστερεί. Δίνει για τον Ιωαννίδη. Το αλλάζει προς τον Σνάουτσνερ. Μαυρογεννίδης. Τον έκοψε ο Μπασιλά. Μπαχράμης. Το άνοιγμα για τον Αλονεύτη. Μιλίσκοφ σε πλάγιο out. Παπαποστόλου. Φάουλ από τον Φέρστερ. Παπαζαχαρίας. Μπιλίσκοφ. Η απόκρουση από τον Νταμπίζα. Μαυρογεννίδης για τον Ερέρα. Σέντρα από τον Αργεντίνο, έβαλε το πόδι του ο Φέρστερ. Έδιωξε ο Νταμπίζας, πλάγιο out για τον Ηράκλη. Μπαχράμης. Φάουλ από τον Μπιλίσκοφ. Προσδέχεται και τις παρατηρήσεις από τον Παμπορίδη. Εδώ ξανά το φάουλ του Μπιλίσκοφ. Κατσιαρός. Πάς την κόντρα ο Σνάουτσνερ και έτσι έχουμε ένα πλάγιο out για την Λάρισα. Αντσουέ. Πρόλαβε ο Πουρσανίδης, έδιωξε. Φέρστερ. Απέφυγε τον Ερέρα και δίνει για τον Γκαλίτσιο. Νταμπίζας. Βασιλά για τον Γκαλίτσιο. Έχει χτυπήσει εκεί από το μαρκάρισμα του Σίσιτς. Μπαλά θα καταλήξει στον Κοτσόλη, ποιος την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να διακοπεί το παιχνίδι. Καθώς ο Γκαλίτσιος, το βλέπετε εδώ, προλαβαίνει την μπάλα, έρχεται ο Σίσιτς, του κάνει όχι απλά φάουλ, αλλά φάουλ τουλάχιστον για κίτρινη κάρτα. Παρ' όλα αυτά ο Παμπορίδης άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Και τώρα επιτρέπει στους ανθρώπους από το ιατρικό team της Λάρισας να μπουν μέσα για τις πρώτες βοήθειες. Ενώ έχουμε έντονες αντιδράσεις από τον πάγκο της Λάρισας, έτσι δεν είναι, Κωστή Πότσαρη? Μόλις τώρα ο Γιώργος Δόνης, φωνάζοντας στον Δικόζη, του είπε για να μιλήσει στον Παμπορίδη και να του πει κάτι. Λέει, πες του κάτι χαρακτηριστικά, γιατί είναι πολλά τα παράπονα που έχουν φιλοξενούμενοι από την διαιτησία και τις αποφάσεις του κυρίου Παμπορίδη μέχρι στιγμής. Πολλά παράπονα δεν ξέρω αν δικαιούνται να έχουν, αν υπήρχαν οι φάσεις που νομίζω δεν υπήρχαν για να έχουν πολλά παράπονα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση το είδαμε 2-3 φορές. Ήταν ένα πολύ δυνατό φάουλ πάνω στον Γκαλίτσιο και παρόλα αυτά ο Παμπορίδης άφησε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ακούμε και τον Παναγιώτη Στεφάνου. Με 4-4-2 θα συνεχίσει ο Γιωβάνοβιτς. Έδωσε πριν από λίγο εντολή να είναι μπροστά Ερέρα, Παπαποστόλου. Γυρίζει στα χαφ. Πιο πίσω ο Σίσιτς. Ο Σίσιτς και η τετράδα φυσικά πίσω στην άμυνα. Ιωαννίδης, Παπαζαχαρίας, Μπιλίσκοφ και Σνάουτσνερ. Μάλιστα.
Καλίτσιος επέστρεψε. Μην ξανάρχισε. Είμαστε στο τελευταίο 15 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα μπαίνουμε στο 32ο λεπτό. Ηρακλής Λάρισα 0-0. Παπαζαχαρίας. Ιωαννίδης, άσχημο κοντρόλ, διώχνει ο Γκαλίτσιος. Αλωνεύτης δυνατά για τον Αντσουέ, ελέγχει ο Μπιλίσκοφ. Φιλίπκο. Κουρσανίδης. Σκόνει ψηλά την μπάλα. Κατσιάρος απομακρύνει. Σνάουτσνερ. Για τον Μαυρογεννίδη δεν μπόρεσε να την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Φέρστερ. Ψάχνει τον Αντσουέ. Μαγιο άουτ. Για την Λάρισα. Βρήτας. Το άνοιγμα για τον Μαυρογεννίδη. Κόντρα εκεί από τον Κατσιαρό και έχουμε out τελικά, λέει ο βοηθός. Ο Δόνης ζήτησε, όπως με ενημέρωσε πριν από λίγο και το βλέπουμε τώρα, εσείς βλέπετε σε επανάληψη βεβαίως την προηγούμενη φάση με Μαυρογεννίδη και Κατσιαρό, ζήτησε ο προπονητής Λάρισα στον Καλατζή να έρθει από δεξιά, όπως επιτίθεται Λάρισα στα χαφ και από αριστερά να πάει ο Δικόζης. Αλωνεύτης Καλατζής. Την άλλη πλευρά για τον Δικόζη. Δυνατά, να τα προλάβει. Όχι, δεν προλάβει. Ο βοηθός δείχνει out. Ο πρώτος βοηθός, ο Ζαχαρόπουλος. Εδώ ο Άγγελος Δικόζης. Και ο Φιλίππο έτοιμος για το ελεύθερο βολέ. Πρίτας. Περέρα. Η σέντρα του Αργεντίνου βγαίνει ο Κοτσόλης εύκολα. Μπλοκάρει. Τερματοφύλακες που με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο δεν απειλήθηκαν. Ο Ερέρα τώρα σε μια ωραία προσπάθεια, φάουλ από τον Φέρστερ που θα δει και την κίτρινη κάρτα, η πρώτη στο παιχνίδι για τον κεντρικό αμυντικό της Λάρισας. Έλεγα ότι οι τερματοφύλακες με εξαίρεση το πρώτο πεντάλεπτο δεν απειλήθηκαν, ήταν στο 4 η περίπτωση στην οποία ο Πουρσανίδης έκανε ένα πολύ δυνατό σούτ στην γωνία, πετάχτηκε εκεί ο Κοτσόλης και έδιωξε, και στο 5 όταν ο Φιλίπκο δεν είχε περιθώρια αντίδρασης, αλλά το σούτ του Αλωνεύτη πήγε στο δοκάρι. Σέντρα του Ιωαννίδη. Ο Κοτσόλης μπλοκάρει και νομίζω κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ώστε να μην υπάρξει κόρνερ. Ξαναβλέπετε εδώ. Το σώμα του είναι έξω. Αλλά η μπάλα... έχει βγει η μπάλα. Αν δεν μας ξεγελάει αυτό το πλάνο... δεν ξέρω αν το έχουμε καλύτερα, αλλά από αυτό το πρώτο replay μου φαίνεται ότι βγήκε η μπάλα και θα έπρεπε να δώσει corner ο βοηθός, ο οποίος έδειξε out. Εδώ το βλέπουμε και πάλι. Βλέπετε. Έξω είναι. Ήτανε corner. Ο Μπαχράμης εκτελεί το φάουλ, ο Φέρστερ δεν μπορεί. Ο Παπαποστόλου δίνει για τον Μαυρογεννίδη. Ερέρα. Πέρασε από τον Αλωνεύτη, Μαυρογεννίδης. Ερέρα.
προσποιείται. Δίνει για τον Μαυρογεννίδη, αυτός τον Πρίτα, ξανά Μαυρογεννίδης, Δικόζης καλύπτει, out. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πάντως αξίζει τον κόπο να σας μεταφέρουμε το κλίμα που επικρατεί στον πάγκο του Ηρακλή. Τα μπράβο και τα πάμε διαδέχονται το ένα το άλλο, ακόμα και όταν οι προσπάθειες των παικτών του Ηρακλή είναι αποτυχημένες. Και αυτό το γεγονός δείχνει ασφαλώς το κλίμα συσπήρωσης που επικρατεί στην ομάδα του Ηρακλή, ειδικά για αυτό το μάτς. Λογικό είναι να προσπαθούν με κάθε τρόπο να τονώσουν την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Ο Ηρακλής, ο οποίος μπήκε πολύ δυνατά, και αυτό ήταν μάλλον η απόδειξη της προσπάθειας για ψυχολογικό ανέβασμα της ομάδας. Ωστόσο, δεν ξέρω αν θα αντέξει, αν θα κρατήσει αυτή η ψυχολογία, καθώς για μια ομάδα η οποία κινδυνεύει, η οποία θέλει παστησία την νίκη και περνάει ο χρόνος χωρίς να πλησιάζει στον στόχο, τα πράγματα δυσκολεύουν και το έχουμε δει αυτό σε όλα τα προηγούμενα, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια του Ηρακλή. Τώρα πλησιάζουμε προς την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, 8 λεπτά μένουν ακόμη και το 0-0 είναι αυτό που υπάρχει για τον Ηρακλή και την Λάρισα. Μπαχράμις, Δαμπίζας, Αντσουέ. Ο Σανίδης πρόλαβε, αλλά κέρδισε ο Καλατζής τελικά. Ανοίγει για τον Αλονεύτη, αριστερά του ο Κατσιαρός, η σέντρα, απόκρουση από τον Παπαζαχαρία. Κουσανίδης, Μαυρογεννίδης, ξανακερδίζουν οι Λαρισαίοι με τον Μπαχράμι. Γαλίτσος, έξω μπάλα. Φάουλ τώρα, όχι, υπόδειξη για offside μάλλον από τον βοηθό, ο Παπαποστόλου πρέπει να επέδειξε, τον έχουμε ένα replay να το δούμε. Και εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει offside, εκτός αν ήταν offside ο Παπαποστόλου και γύρισε σε θέση που μας έδωσε την εντύπωση ότι ήταν κανονική. Δικόζης δοκιμάζει ένα σούτ από μακριά, έξω από την εστία του Φιλίπκο. Ξανά το σούτ του Άγγελου Δικόζη. Κατσιάρος. Έξω η μπάλα για τον Ηρακλή. Αλονεύτης, Φέρστερ, άνοιγμα για τον Αντσουέ, πέρασε από τον Παπαζαχαρία, ο Ιωαννίδης βγάζει σε πλάγιο out. Βασιλά, Ιωαννίδης, ο Φέρστερ θα κάνει φάουλ, όχι, ο Παμπορίδης νομίζω ότι άφησε να συνεχίσει το παιχνίδι, δεν έδωσε φάουλ και τώρα έχουμε πλάγιο out υπέρ του Ηρακλή. Ιωβάνοβιτς φωνάζει. Ιωαννίδης εκτελεί το πλάγιο, ο Ερέρα. Φάουλ του Παπαζαχαρία στον Αντσουέ. Ο Νταμπίζας για τον Γκαλίτσιο. Αντσουέ. Κουρσανίδης για τον Σίσιτς. Λαμπίζας. Γαλίτσιος. Καλατζής για τον Μπαχράμι. Το άνοιγμα για τον Αλονεύτη. Βγαίνει, μπλοκάρει ο Φιλίππο. Ήταν αδυνατή
Η πάσα προς τον Αλονεύτη. Διάβασε και σωστά τη φάση ο Σλοβάκος τερματοφύλακας του Ηράκλη. Βγήκε γρήγορα και μπλόκαρε. Βλέπετε ξανά. Σίσιτς. Βασιλά θα του πάρει την μπάλα με φάουλ. Όπως λέει ο Παμπορίδης. Τρεις ή μισή περίπου λεπτά ακόμη για να τελειώσει το ημίχρονο χωρίς να υπολογίζονται καθυστερήσεις. Νέο φάουλ τώρα το κάνει ο Κατσιαρός στον Μαυρογιαννίδη. Ένα φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο στην περιοχή της Λάρισσας. Θα το εκτελέσει ο Εστέβαν Ερέρα. Χαμηλά. Η απόκρουση από τον Διγκόζη. Πλάγιο άουτ. Μαυρογεννίδης Ερέρα. Η σέντρα, η κεφαλιά, out. Καλή ευκαιρία με τον Σίσιτς για τον Ηρακλινάτος εδώ. Και ο Κοτσόλης. Ξαναβλέπετε η σέντρα από τον Ερέρα, η κεφαλιά του Σίσιτς μακριά από την εστία του Κοτσόλη. Γκόζης. Ο Σνάουτσνερ για τον Μαυρογεννίδη. Πρίτας. Μπιλίσκοφ. Ιωαννίδης. Σανίδης. Σνάουτσνερ για τον Ερέρα. Κερδίζουν οι παίκτες της Λάρισσας με τον Παχράμι. Πέρασε. Αρκετό όμως ο Σνάουτσνερ για να το σταματήσει. Μαυρογεννίδη στο άνοιγμα για τον Ερέρα. Η σέντρα, η απόκρουση κόρνερ από τον Ταπίζα. Ο Παχράμις φαίνεται να έχει πρόβλημα. Πεσμένος περίπου στο κέντρο. Εσείς βλέπετε ξανά την σέντρα του Ερέρα και τον Ταπίζα να απλώνει το πόδι του και να πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Εδώ ο Παχράμις και ξανά η φάση στην οποία χτύπησε εκεί που προσπάθησε να κερδίσει την κόντρα από τον Σνάουτσνερ. Σηκώθηκε ο Μπαχράμις, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και ο Ερέρα έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κατσιαρός βγάζει. Ο Ερέρα ξανά, ψηλά αυτή τη φορά. Σφύριγμα από τον Παμπορίδη που έχει δώσει φάουλ υπέρ της Λάρισσας. Έχει χτυπήσει παίκτης του Ηρακλή. Ποιο σηκώνεται τώρα είναι ο Μπιλίσκοφ. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Ένα λεπτό θα είναι ο επιπλέον χρόνος. Βασιλά πήρε την κεφαλιά, ο Αντσουέ υποδεικνύεται σε θέση offside, οπότε και αν είχε σκοράρει το γκολ δεν θα μετρούσε. Ξαναβλέπετε τον Αντσουέ που υποδείχθηκε σε θέση offside. Δύσκολη φάση. Έχουμε πει στις καθυστερήσεις στο μεταξύ σε αυτό το ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Φάουλ τώρα του Μπιλίσκοφ στον Αντσουέ. Η εκτέλεση αυτού του φάουλ θα είναι κατά πάσα πιθανότητα και η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο.
Ο Αλωνεύτης έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Η απόκρουση από τον Σνάουτσνερ και τελευταίο σφύριγμα από τον Παμπορίδη για το πρώτο ημίχρονο. Ηράκλης Λάρισα 0-0. Του Σίσιτς στον Καλατζή, αν θυμάμαι καλά. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ο Γκαλίτσιος για τον Διγκόζη. Ο Ζαχαρία σε πλάγιο out. Πρίτας παίρνει ο Βασιλά. Κρατάει παρά την πίεση που δέχεται και κερδίζει το φάουλ από τον Σίσιτς. Πάλι που θα εκτελέσει ο Μπαχράμης. Στο δεύτερο δοκάρι για το Φέρστερ δεν προλαβαίνει. Out. Μπιλίσκοφ. Ιωαννίδης. Ερέρα. Έκοψε ο Νταμπίζας. Βασιλά. Κατσιαρός. Το πλάγιο out είναι για τους φιλοξενούμενους. Και άφησε ο Αλεξάνδρου για να το εκτελέσει ο Κατσιαρός, ενώ εσείς βλέπετε τον Γιώργο Δόνη. Κατσιαρός για τον Αλωνεύτη. Προσπαθεί να περάσει, η μπάλα έχει βγει, out. Ακούμε τον Κωστή Ποτσάρη. Θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα πανό το οποίο έχουν κρεμάσει οι οπαδοί της Λάρισας, οι οργανωμένοι οπαδοί της Λάρισας, και το οποίο λέει περαστικά στα παιδιά του Ηράκλη, πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή, αναφερόμενα σε αυτό το άτυχο συμβάν το οποίο έγινε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας που έκαναν οι οπαδοί του Ηρακλή και στην οποία τραυματίστηκαν δύο φιλαθλοί της ομάδας. Εκ των οποίων ένα σοβαρά κιόλας. Ακριβώς. Μάλιστα. Η αντιπαλότητα έχει να κάνει μόνο για όσο διαρκεί ένα παιχνίδι και βεβαίως η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Παπαποστόλου. Κατσιαρός. Σνάουτσνερ αφήνει για να βγει ο Φιλίπκο, ο οποίος βγαίνει και μαζεύει. Σνάουτσνερ για τον Παπαποστόλου. Αυτός θα κάνει λάθος. Ο Διγκόζης Πουρσανίδης κόβει, ο Σνάουτσνερ δίνει για τον Παπαποστόλου. Παίρνει ο Μπαχράμης, ποιος κρατάει. Τελικά θα χάσει την κόντρα από τον Πρίτα. Ερέρα. Σίσιτς. Κλείστηκε και έχασε την μπάλα. Μπαχράμης, Διγκόζης. Βγάζει σε πλάγιο out. Όχι, το πλάγιο είναι τελικά για τη Λάρισα. Όπως λέει ο Παπορίδης, ύστερα από την υπόδειξη του βοηθού του. Βασιλά. Ανοίγει ωραία για τον Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου μπαίνει στην περιοχή, αποφεύγει τον Σνάουτσνερ, κάνει το σουτ δίπλα από το δοκάρι του Φιλίπκο out. Καλή ευκαιρία για τη Λάρισα στο 50. Ξαναβλέπετε πως ο Αλεξάνδρου απέφυγε τον Σνάουτσνερ και έκανε αμέσως το σουτ. Έστειλε την μπάλα λίγο
έξω από την εστία του Φιλίπκο. Κατσιάρος. Βασιλά. Αλεξάνδρου κάνει λάθος. Λίσκοφ στον Σνάουτσνερ. Πρίτας. Ουσανίδης για τον Ιωαννίδη και αυτός στον Παπαζαχαρία. Προσπαθεί και βρίσκει τον Σίσιτς. Η σέντρα του Σίσιτς, ο Φέρστερ κόβει. Μπερδεύω την παίκτες της Λάρισσας, έρχεται για να κερδίσει ο Ερέρα, ο οποίος όμως πέφτει. Έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει την προσπάθειά του. Διγκόζης για τον Αλεξάνδρου. Το άνοιγμα για τον Αλονεύτη δυνατά. Ο Μπιλίσκοφ αφήνει στον Φιλίπκο. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Εντολή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αυξήσει το ρυθμό της προθέρμανσής του. Πήρε πριν από λίγο Μάρια Αναλιούτα. Είναι ένας παίκτης για τον οποίο υπάρχουν παράπονα στον Ηράκλη για την απόδοσή του. Γι' αυτό και έμεινε εκτός ενδεκάδα σήμερα. Εάν και εφόσον χρησιμοποιηθεί, να δούμε αν θα μπορέσει να δείξει τον καλό του εαυτό στο σημερινό ματς. Πάλι όταν που ξεκίνησε πολύ καλά. Ενώ εσείς βλέπετε εδώ και πάλι την προηγούμενη φάση, στην οποία έπεσε εκεί ο Ερέρα. Δεν υπάρχει βεβαίως περίπτωση ανατροπή του. Έλεγα για τον Αλιούτα, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά στον Ηράκλη. Είχε μερικές εξαιρετικές εμφανίσεις. Υπήρξαν κολακευτικά σχόλια για τον Ρουμάνο, ο οποίος όμως στη συνέχεια ακολούθησε καθοδική πορεία σε ό,τι αφορά την απόδοσή του. Σέντρα τώρα, η απόκρουση από τον Νταμπίζα. Αλλά φτάνει στον Αλονεύτη που μπερδεύεται και την χάνει. Μπιλίσκοφ. Ιωαννίδης. Σίσιτς. Πρίτας. Αλλά περνάει από τον Αποστόλου και καταλήγει στον Κοτσόλη, ενώ κάνει μια κίνηση προς τον Πάγκο ο Νταμπίζας. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα ή είχε κάποιο πρόβλημα και νιώθει καλύτερα, οπότε δεν χρειάζεται αλλαγή. Μάλλον το πρώτο νομίζω. Έχει πρόβλημα ακόμα στην Πότσαρη και θα χρειαστεί να τον αλλάξει. Σωστά, Δημήτρη, έχει μάλιστα πρόβλημα και τώρα ο Γιώργος Δόνης. Καλή κοντά του. Θα σας πούμε αμέσως ποιον ποδοσφαιριστή προκειμένου να τον αντικαταστήσει. Ο Βενέτης είναι αυτός που θα μπει στην θέση του αρχηγού της Λάρισσας. Πρέπει να έχει νιώσει κάποιο τράβηγμα ο Νταμπίζας και δεν μπορεί να συνεχίσει. Εδώ ο Μαυρογεννίδης που κέρδισε φάουλ σε αυτήν εδώ τη φάση από τον Αλεξάνδρου. Κοτσόλης κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Και ο Ερέρα εκτελεί η απόκρουση από τον Φέρστερ. Σουτ του Πουρσανίδη, μπάλα στα σώματα. Ο Νταμπίζας. Ο Γεννίδης εκεί προσπαθεί να κατεβάσει και τα καταφέρνει. Κλείνεται από Αλεξάνδρου και Κατσιαρό. Κόρνερ. Ερέρα με πάσα για τον Πρίτα που κάνει τη σέντρα. Βγαίνει ο Κοτσόλης με την γροθιά. Το σούτ από τον Πουρσανίδη δεν είναι καλό. Εντελώς άστοχο, ενώ έχει χτυπήσει ο Κοτσόλης, ο οποίος νομίζω συγκρούστηκε με τον Σίσιτς, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πεσμένοι και οι δύο. Δείτε ξανά την φάση. Εδώ η απόκρουση από τον Κοτσόλη, ο οποίος πέφτει, όπως και ο παίκτης του Ηρακλή που νομίζω ότι είναι ο Σίσιτς. Ποιον θα βγάλει Παναγιώτη Στεφάνου ο Γιοβάνοβιτς για να βάλει τον Αλιούτα? Είναι ο Γιάννης Παπαποστόλου αυτός που θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Άρα θα παίξει μπροστά ο Ερέρα με τον Σίσιτς. Κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε και μέσα στο γήπεδο σε λίγο. Μάλιστα. Κοτσόλης σηκώθηκε. Ο Σίσιτς δεν έχει σηκωθεί ακόμη. Τώρα σηκώνεται. Έχει χτυπήσει στο δεξί του χέρι. Εδώ σε αυτή την φάση τον βλέπετε.
εκεί ανάμεσα σε Κοτσόλη και Μπασιλά. Και εδώ το πανό για το οποίο μας έλεγε πριν από λίγο ο Κωστής Μπότσαρης. Το πανό των φίλων της Λάρισας για τα περαστικά. Στους δύο άτυχους φίλους του Ηρακλή. Ο Βενέτης που μπήκε στη θέση του Νταμπίζα. Νταμπίζας ο οποίος αισθάνθηκε ένα τράβηγμα, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και αντικαταστάθηκε. Και η αλλαγή για τον Ηρακλή. Ο Παπαποστόλου φεύγει και στην θέση του περνάει ο Μάριαν Αλιούτα. Έτσι έχουμε δύο αλλαγές για τη Λάρισα, μία για τον Ηρακλή. Ο Σίσιτς επανέρχεται και αυτός. Αλεξάνδρου. Αντσουέ. Δοκιμάζει το σούτ, ενώ από την άλλη πλευρά ήταν μόνο στο δικό της και ζητούσε την μπάλα. Γι' αυτό και τα βάζει με τον Αντσουέ. Και μετά την αλλαγή του Παπαποστόλου, ο Σίσιτς με τον Ερέρα. Στην επίθεση και πίσω από αυτούς ο Αλιούτα. Το πλάγιο είναι για την Λάρισα. Τώρα η μπάλα για τον Ηρακλή. Φέρστερ. Πήρε την κεφαλιά ο Αλεξάνδρου. Έκοψε ο Μπιλίσκοφ. Λιγκόζης για τον Μπαχράμι. Θέλει με τη μία να δώσει για τον Γκαλίτσιο. Αυτός κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Απέφυγε και τον Αλιούτα. Αλλά δεν μπορούσε να παίξει το 1-2 με τον Αλονεύτη. Το σούτ του Μπαχράμι από μακριά. Εντελώς άστοχο. Εδώ ο Παναγιώτης Μπαχράμης. Μαυρογιαννίδης. Πουρσανίδης. Ελέγχει εκεί ο Γκαλίτσιος και πετάει μπροστά την μπάλα για τον Αντσουέ. Εύκολα ο Μπιλίσκοφ. Αλιούτα. Κερδίζει ο Μπαχράμης. Ο Μπασιλά για τον Διγκόζη και αυτός για τον Αντσουέ. Ο Βασαχαρίας. Πουρσανίδης. Και Αλιούτα. Μαυρογιαννίδης με τη μία για τον Ερέρα. Κόρνερ από τον Κατσιάρο. Όπως με ενημερώνει ο Κωστής Μπότσαρης, ένα τράβηγμα στον τετρακέφαλο ήταν αυτό που ανάγκασε τον Νταμπίζα να ζητήσει αλλαγή και να αντικατασταθεί. Στη θέση του έχει πει ο Βενέτης. Εκτέλεσε ο Αλιούτα. Η απόκρουση από τον Μπαχράμι πριν η μπάλα φτάσει στον Παπαζαχαρία και πλάγιο out για τον Ηρακλή. Εδώ ο Μπαχράμις, ποιος πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού με το που βγήκε ο Νταμπίζας. Πρίτας. Η απόκρουση από τον Αλεξάνδρου. Ιωαννίδης, σέντρα εύκολα θα βγάλει ο Φέρστερ. Σνάουτσνερ για τον Αλιούτα. Ιωαννίδης, θα δοκιμάσει το σούτ, δυνατό, αλλά άστοχο. Χειροκροτήματα παρόλα αυτά για την προσπάθεια του νεαρού. Ξαναβλέπετε το σούτ που δοκίμασε. Και τους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να ανεβάσουν την ομάδα τους, να την σπρώξουν σε αυτή την προσπάθεια για να πάρει την νίκη.
Αλιούτα. Σνάουτσνερ από τον Μπουρσανίδη. Ερέρα. Μαυρογεννίδης. Κατσιαρός θα τον σταματήσει και θα δώσει για τον Αλεξάνδρου. Αυτός σε μια παλιά μπροστά για τον Αντσουέ. Έκοψε ο Μπιλίσκοφ. Παίρνει ο Αλονεύτης. Αλονεύτης πάντα. Τιγκόζης. Σέντρα του Τιγκόζη στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπαχράμι. Απόκρουση από τον Σνάουτσνερ και πλάγιο out για τη Λάρισα. Ενώ έχουμε πει στα τελευταία 30 λεπτά με τον Ηρακλή και τη Λάρισα στο 0-0. Κατσιαρός εκτελεί δυνατά. Φιλίπκο εύκολα μπλοκάρει. Ο Φέρστερ κάνει φάουλ στον Ερέρα, τον έσπρωξε. Το είδε ο βοηθός, το υπέδειξε και ο Παπορίδης σταμάτησε το παιχνίδι για να δώσει αυτό το φάουλ υπέρ του Ηρακλή. Βάλουμε τον Αλιούτα. Τους εκτέλει απευθείας. Μπλοκάρει ο Κοτσόλης. Ο Νομπιλίσκο φωνάζει στον συμπαίκτη του. Θα έπρεπε να κάνει μια σέντρα. Έκοψε ο Ιωαννίδης, αλλά πήρε ο Τιγκόζης. Ποιος ψάχνει από την άλλη πλευρά τον Αντσουέ. Πρόλαβε ο Μαυρογεννίδης. Μπιλίσκο, Μαυρογεννίδης και Αλιούτα. Κάνει φάουλο Μπασιλά, αλλά μένει όρθιος ο Ρουμάνος και δίνει για τον Πρίτα. Κουρσανίδης στον Ιωαννίδη. Κουρσανίδης. Αλιούτα. Κόβει ο Τιγκόζης. Αλονεύτης. Θα το σταματήσει ο Ιωαννίδης, ο οποίος καταχειροκροτείται. Κουρσανίδης. Μιλίσκοφ για τον Παπαζαχαρία. Μια πολύ δυνατή παλιά που δεν μπορεί να προλάβει ο Σνάουτσνερ. Κατσιαρός. Αλεξάνδρου. Κόβει ο Πουρσανίδης. Σνάουτσνερ. Αλιούτα. Αλλά φτάνει σε αυτόν αφού προς στιγμήν έκοψε ο Βασιλά. Μαυρογεννίδης. Κουρσανίδης. Αλιούτα. Φάουλ του Δικόζη. Ξανά το φάουλ του Δικόζη. Στον Αλιούτα. Η σέντρα τώρα από τον Ιωαννίδη. Η μπάλα περνάει και καταλήγει out. Ο Κοτσόλης στο ελεύθερο βολέ. Βασιλά πήρε την κεφαλιά, ο Αλονεύτης για τον Αλεξάνδρου. Σέντρα από την άλλη πλευρά για τον Δικόζη. Out. Ούτως ή άλλως δεν προλάβαινε για να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο. Από τις κόντρες ευνοείται ο Σίσιτς, ποιος δίνει για τον Μαυρογεννίδη. Ξανά ο Σίσιτς. Αλιούτα. Κόβει ο Μπασιλά.
Σνάουτσνερ και Μπουρσανίδης. Δυνατά για τον Πρίτα. Καλίτσιος. Αντσουέ. Το πλάγιο είναι για την Λάρισα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που ζητάνε οι δύο προπονητές και θα έχει ενδιαφέρον να μας το πούνε ο Παναγιώτης Στεφάνου και ο Κωστής Μπότσαρης. Να ξεκινήσουμε από τον Γιωβάνοβιτς, Παναγιώτη Στεφάνου. Εδώ και αρκετή ώρα ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς κάθεται στην θέση του. Σπανίως σηκώνεται και σπανίως λέει κάτι στους παίκτες του. Έχω την εντύπωση, Δημήτρη, ότι υπάρχει μια απογοήτευση πια στον πάγκο του Ηρακλή. Βλέπουν οι άνθρωποι του ότι τα λεπτά κυλάνε. Θέλουμε ακόμα 25 λεπτά περίπου και δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι ο Ηρακλής μπορεί να απειλήσει τη Λάρισα. Μάλιστα. Ο Δόνης από την άλλη πλευρά, Κωστή Μπότσαρη. Παραμένει όρθιος, αλλά η εξέλιξη του αγώνα είναι τέτοια που δεν του δίνει την ευκαιρία να έχει συχνά επαφή με τους ποδοσφαιριστές του. Από τις συνομιλίες με τον συνεργάτη του, με τους συνεργάτες του γενικότερα, φαίνεται ότι ο βαθμός της ισοπαλίας είναι ένα μικρό κέρδος και ενδεχομένως μερικός να τον ικανοποιεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πάβει σε καμία στιγμή την φιλοδοξία και την θέληση την οποία έχει και έχει μεταφέρει κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας στους παίκτες του για την νίκη. Καλίσιος έκανε μια κούρσα, πέρασε από πολλούς, η μπάλα στον Αλονεύτη τώρα μετά από την σέντρα που έκανε ο Καλίτσιος. Παίκτες του Ηρακλή βγάζουν όμως από την άμυνά τους. Και ο Αλιούτα σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τον Ερέρα, στέλνει προς τα εκεί την μπάλα, αλλά πρόλαβε ο Βενέτης και έβγαλε σε πλάγιο out. Εδώ ο Βενέτης. Και ο Βάνοβιτς θα κάνει σε λίγο και την δεύτερη αλλαγή, θα βάλει τον Ρίβας. Η σέντρα για τον Σίσιτς που πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν υπάρχει κανείς από τους συμπαίκτες του στην περιοχή της Λάρισας. Έτσι Κοτσόλης εύκολα μαζεύει την μπάλα και θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Ιωαννίδης. Σίσιτς. Ωραία για τον Ερέρα. Δεν μπορεί να περάσει αυτός από το Φέρστερ. Μαζεύει ο Κοτσόλης. Ιωαννίδης. Ο Δόνης ετοιμάζει για την τρίτη αλλαγή. Νωρίς. 20 λεπτά πριν το τέλος. 22 για την ακρίβεια. Θα βάλει στο παιχνίδι σε λίγο τον Κόσλεϊ. Έναν φουνταριστό. Επέλεξε να παίξει με δύο περιφερειακούς κατά κάποιο τρόπο επιθετικούς, τον Αλονεύτη και τον Αντσουέ. Δεν θα βγάλει κάποιον από τους δύο. Να δούμε τώρα όμως την προσπάθεια με τον Μπαχράμι. Η σέντρα, η απόκρουση, ο Αλονεύτης, αυτό το γυριστό σουτ πάνω στον Μπιλίσκοπ, δεν μπορεί ο Αντσουέ. Ξανά η μπάλα σε αυτόν. Τώρα βγαίνει από την περιοχή του Ηρακλή. Και να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα, ο Δόνης δεν θα βγάλει κάποιον από τους επιθετικούς του, θα βγάλει τον Μπαχράμι για να βάλει τον Κόσλεϊ. Ίσως αυτό να δείχνει ότι θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι στα 21 λεπτά που μένουν τώρα. 20, ίσως και λιγότερα θα μένουν όταν θα βάλει τον Κόσλεϊ. Κόσλεϊ, ο οποίος είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι. Μπιλίσκοφ. Βενέτης κόβει. Σε πλάγιο out. Και η ώρα για την αλλαγή, την τρίτη και τελευταία για την Λάρισα. Ο Κόσλεϊ στην θέση του Μπαχράμι. Πέρι βραχιόνιο του αρχηγού, αλλάζει και πάλι χέρια. Έφυγε από τον Ταμπίζα όταν αντικαταστάθηκε, πήγε στο Μπαχράμι και τώρα αντικαθίσταται και ο Μπαχράμις και πηγαίνει στο αριστερό χέρι του Άγγελου Δικόζη.
ενώ θα μπει και ο Ρίβας στην θέση του Κουρσανίδη, αλλά στην επόμενη διακοπή. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Να πούμε ότι πριν από λίγο ο Γιωβάνοβιτς ρώτησε τον Κουρσανίδη πώς είναι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μάλλον κόπωσης του αρχηγού του Ηρακλή. Ο Κουρσανίδης είπε: είμαι εντάξει, δεν βγαίνω. Παρ' όλα αυτά, ο Γιωβάνοβιτς προτιμά να τον αλλάξει. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε στην διάταξη της Λάρισας να έχει οπισθοχωρήσει κάπως ο Αλονεύτης και να είναι μπροστά ο Κόσλεϊ με τον Αντσουέ. Λίσκοφ. Σίσιτς. Αλιούτα. Σέντρα του Μαυρογεννίδη. Η απόκρουση από τον Εβενέτη. Πλάγιο out. Απομάκρυνε ο Κατσιάρος. Κυνηγάει εκεί ο Αντσουέ. Μιλίσκοφ γυρίζει προς τα πίσω στον Φιλίπκο. Αναγκάζεται να βγει εκτός περιοχής και να διώξει με τα πόδια. Μαυρογεννίδης Φέρστερ. Κατσιαρός. Μιλίσκοφ. Σνάουτσνερ. Περέρα. Εκεί όπου είναι ο Δικόζης στέλνει την μπάλα. Βασιλά. Παίρνει το φάουλ από τον Αλιούτα. Και κίτρινη κάρτα στον Ρουμάνο. Ενώ τώρα θα γίνει η αλλαγή για τον Ηρακλή. Φεύγει ο Πουρσανίδης και στην θέση του θα περάσει ο Μπενίτο Ρίβας. Σύσυρα της επανάληψης, το λόγο για τον οποίο πήρε την κίτρινη κάρτα ο Αλιούτα, ο οποίος τράβηξε από πίσω, από την φανέλα, τον Βασιλά. Αλονεύτης. Κατσιάρος. Μπάλα στα χέρια του Φιλίπκο. Και ενώ είμαστε 13 λεπτά πριν το τέλος με τον Ηρακλή και την Λάρισα στο 0-0. Αλιούτα. Ερέρα. Κόβει ο Αλεξάνδρου. Η Λάρισα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση τώρα. Αλονεύτης κάνει λάθος. Σίσιτς. Μαυρογεννίδης. Κόψε ο Βενέτης Κόσλεϊ. Κόντρα εκεί του Λιγκόζη με τον Πρίτα. Ελέγχει ο Ιωαννίδης και δίνει για τον Αλιούτα. Σνάουτσνερ. Σίσιτς. Μαυρογεννίδης. Βαζαχαρίας. Ρίβας. Κλείνεται. Κρατάει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Πρίτα. Αυτός δίνει στον Ιωαννίδη. Ωραία ενέργεια. Ρίβας. Κάνει τώρα τη σέντρα ο Σίσιτς σε καλή θέση. Γκολ! 1-0 ο Ηρακλής με το Σίσιτς το 75. Και γίνεται πραγματικά χαμός. Μπαίνει κόσμος μέσα στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν με τον Σίσιτς. Βλέπετε τι γίνεται. Έχει μπει πάρα πολλοί κόσμος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πνίγεται στις αγκαλιές των φιλάθλων ο Σίσιτς για το γκολ με το οποίο δίνει προβάδισμα στον Ηρακλής το 75ο λεπτό. Ένα ξέσπασμα από τους φίλους του Ηρακλή, οι οποίοι βεβαίως καλά θα κάνουν πολύ γρήγορα να βγουν από το γήπεδο. Εσείς ξαναβλέπετε
την σέντρα και τον Σίσιτς να κερδίζει με την κεφαλιά ύστερα από τη σέντρα του Ρίβας τον Κοτσόλη. Να μην το αφήνει περιθώριο για αντίδραση και να κάνει το 1-0 στο 75. Εδώ ο Σίσιτς με αυτό το γκολ δίνει στον Ηρακλή το δικαίωμα να ελπίζει ότι μετά από 8 αγωνιστικές θα μπορέσει να πετύχει τη νίκη και να αποκτήσει ελπίδα για την συνέχεια. Ξαναβλέπετε τον πανηγυρισμό του Σίσιτς μετά τον γκολ που πέτυχε και το ξέσπασμα και στον πάγκο του Ηρακλή, εκτός από αυτό των φιλάθλων οι οποίοι μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν. Αλεξάνδρου. Λιγκόζης. Αλεξάνδρου, η απόκρουση από τον Μπιλίσκοφ. Φέρστερ. Βενέτης. Ο Σνάουτσνερ απέφυγε τον άλλο νεύτη. Μαυρογεννίδης. Το φάουλ τώρα για την Λάρισα, ενώ είμαστε 13 λεπτά πριν το τέλος, χωρίς να υπολογίζονται οι καθυστερήσεις. Η Λάρισα, η οποία θα προσπαθήσει σαφώς να αντιδράσει τώρα. Κατσιαρός. Κόσλεϊ. Για τον Αλονεύτη που κάνει τη σέντρα. Η απόκρουση από τον Παπαζαχαρία. Σίσιτς, ο σκόρερ. Για τον Γκαλίτσιο. Βασιλά. Λιγκόζης. Αλεξάνδρου. Βασιλά για τον Αντσουέ. Βγαίνει ο Φιλίπκο και μπλοκάρει την μπάλα. Έσπρωξε κιόλας εκεί ο Αντσουέ, αλλά καλώς η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Φιλίπκο. Άφησε το πλεονέκτημα ο Παμπορίδης. Ο Γιωβάνοβιτς θα κάνει και αυτός σε λίγο την τρίτη του αλλαγή. Θα βάλει στο παιχνίδι τον Δέντσα. Φαουλ του Σίσιτς στον Φέρστερ. Κόσλεϊ. Από μάκρη ο Μπιλίσκοφ. Αλεξάνδρου. Αλλάζει για τον Διγκόζη. Θα του πάρει την μπάλα εκεί ο Ιωαννίδης. Και σέντρα από την άλλη πλευρά για τον Σίσιτς που δεν είναι καλή. Ο Αλεξάνδρου προσπαθεί να βρει τον Αντσουέ. Έκοψε ο Παπαζαχαρίας. Ο Πρίτας για τον Ιωαννίδη και αυτός τον Ρίβας. Από τη σέντρα του Αργεντίνου που μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι, ήρθε το γκολ από τον Σίσιτς για τον Ηρακλή στο 75, το γκολ με το οποίο οι γηπεδούχοι προηγούνται 1-0. Ο Μπιλίσκοφ στον Σνάουτσνερ. Σίσιτς. Αλιούτα. Βιέζει ο Αλεξάνδρου. Κρατάει ο Ρουμάνος και δίνει τώρα για τον Ιωαννίδη. Αυτός τον Πρίτα. Αλιούτα. Σέντρα για τον Σίσιτς. Γυρίζει αμέσως ο Φέρστερ. Βγάζει εκεί όπου είναι πάλι ο Σίσιτς. Σίσιτς που θέλει να πάρει το κόμμα.
κόρνερ εκεί. Τελικά παίρνει φάουλ, το οποίο είναι σχεδόν σαν κόρνερ. Φάουλ από τον Αλονεύτη. Ο χρόνος πια κυλάει υπέρ του Ηρακλή. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οι γηπεδούχοι προηγούνται εδώ και 5 λεπτά με τον γκολ του Σίσιτς, 1-0. Και θέλουν να κρατήσουν αυτή την νίκη που ενδεχομένως μπορεί να τους δώσει τον γκολ του Σίσιτς, το οποίο ξαναβλέπετε εδώ. Εκτέλεσε ο Αλιούτα, το τακουνάκι από τον Σίσιτς, μπάλα, όχι, από παίκτη της Λάρισσας, μπάλα έξω, κόρνερ, δείχνει ο Παμπορίδης για τον Ηρακλή. Κόρνερ με τον Αλιούτα. Απόκρουση από τον Γκαλίτσιο. Βασιλά. Ενέτης για τον Κατσιαρό. Κόσλεϊ. Στον Κατσιαρό. Άνοιξε πολύ την μπάλα, έδωσε τη δυνατότητα στον Παπαζαχαρία να διώξει. Επιμένει Λάρισα με τον Κόσλεϊ που αλλάζει για τον Δικόζη. Σέντρα τώρα καθόλου καλή από τον Γκαλίτσιο η μπάλα. Άου. Εδώ ο Γκαλίτσιος. Και ο Φιλίππικο που δεν έχει κανέναν λόγο πια να βιάζεται. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ ο Γιωβάνοβιτς έχει στείλει τον Δέντσα στον τέταρτο διαιτητή για να περάσει λίγο στο παιχνίδι στην θέση του Ερέρα, όπως μου λέει ο Παναγιώτης Στεφάνου. Ακούμε τον Κωστή Μπότσαρη. Ο Γιώργος Δόνης, εκτιμώντας ότι οι προωθήσεις του Ιωαννίδη δημιουργούν ένα κενό στην αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής, ζήτησε από τον Αλονεύτη να πάει από δεξιά και παράλληλα από όλους τους συμπαίκτες του να τροφοδοτήσουν τον Κύπριο. Ο Δέντσας θα περάσει στη θέση του Ερέρα που τον βλέπετε εδώ να φεύγει από το παιχνίδι. Ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Μέχρι να γίνει αλλαγή, θα δώσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Αν έχουν ενδιαφέρον αυτή την ώρα κάποια στατιστικά, να πούμε ότι το γκολ που πέτυχε ο Σίσιτς, είδαν γκολ οι φίλοι του Ηρακλή μετά από 1,5 μήνα. Ήταν 3 Φεβρουαρίου όταν είχε σκοράρει ο Ήλι, ένα παίκτη που δεν υπάρχει τώρα στο ρόστερ του Ηρακλή. Το 2-1 όταν είχε προηγηθεί ο Ηρακλή με τον Αντρόμητο, ένα μάτς που τότε το είχε χάσει τελικά ο Ηρακλή. Μάλιστα. Μαυρογεννίδης. Λάγιο out για την Λάρισα από την απόκρουση του νέου εισελθόντα, τον βλέπετε τον Δέντσα. Ο Κατσιαρός δυνατά στο πλάγιο out. Κόντρες, απομακρύνει ο Πρίτας. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Δικόζης. Ξανά ο Πρίτας. Ο Ηρακλής στην αντεπίθεση τώρα. Τέσσερις παίκτες του μετρής της Λάρισσας. Η πάσα για τον Σίσιτς. Ο Αλιούτα πέρασε ο Σίσιτς. Γυρίζει τώρα για τον Αλιούτα. Σε καλή θέση η απόκρουση από τον Δικόζη. Και τελικά από παίκτη του Ηρακλή μπάλα έξω. Out. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ηρακλή να κάνει το 2-0 και να τελειώσει το παιχνίδι. Ξαναβλέπετε πόσο ωραία πέρασε ο Σίσιτς. Γύρισε στον Αλιούντα, αυτός έκανε άσχημο κοντρόλ, του φύγει η μπάλα και έδωσε δυνατότητα στον Δικόζη να διώξει μακριά τον κίνδυνο που υπήρχε για την αιστεία της ομάδας του. Ένα πλάγιο για την Λάρισα με τον Μπασιλά για τον Βενέτη. Φέρστερ. Δικόζης, Βασιλά. Φέρστερ. Πιέζουν οι παίκτες του Ηρακλή. Προσπαθούν να πάρουν την μπάλα και να βγουν σε νέα αντεπίθεση, αλλά έχουμε ένα φάουλ.
Κερδίζει η Λάρισα. Τελέστηκε το φάουλ, βγήκε ο Φιλίπκο και μπλόκαρε την μπάλα. Σίσιτς, Σνάουτσνερ και Αλιούτα. Σέντρα για τον Ατσουέ. Διώχνει ο Παπαζαχαρίας, έρχεται ο Αλονεύτης. Μια σέντρα, εύκολα ο Φιλίππο. Πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Σίσιτς. Σνάουτσνερ. Ο Δέντσας για τον Σίσιτς. Πετάει την μπάλα έξω καθώς έχει χτυπήσει εκεί ο Κατσιαρός. Δεν ξέρω αν τον βρήκε με τον αγώνα αθελά του ο Σίσιτς. Κατσιαρός που σηκώνεται τώρα. Φέρστερ. Αλιούτα. Ρίβας. Δεν μπορεί να περάσει από τον Φέρστερ. Δικόζης. Δεν περνάει η μπάλα για τον Βασιλά. Έκοψε ο Πρίτας. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει ο Σίσιτς. Φέρστερ. 2,5 λεπτά ακόμη. Συν της καθυστέρησης. Κεφαλιά του Βασιλά. Βγαίνει ο Φιλίππο και μπλοκάρει. Πριν γίνει κάτοχος της μπάλας ο Κόσλεϊ. Θετικό φάουλ του Σίσιτς. Με τον δικό του γκολ ο Ηρακλής προηγείται 1-0 της Λάρισσας. Αλιούτα για τον Ρίβας. Σίσιτς. Ρίβας. Περνάει. Προσπαθεί να περάσει και από τον Βενέτη. Δεν θα τα καταφέρει τελικά. Έχουμε κόρνερ όμως, αφού ο Βενέτης είναι αυτός που έβγαλε την μπάλα έξω. Βλέπετε, διαμαρτύρεται στον Παμπορίδη. Εδώ και πάλι διαμαρτύρεται για φάουλ ο Βενέτης. Το κόρνερ θα εκτελέσει ο Αλιούτα. Ενώ μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό και περιμένουμε τον τέταρτο να δείξει τον χρόνο των καθυστερήσεων. 4 λεπτά θα είναι. Σίσιτς για την μπάλα. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Αλεξάνδρου. Κοβιομπιλίσκοφ. Ιωαννίδης για τον Μαυρογεννίδη. Αλιούτα. Τι ήταν αυτό που έκανε. Ούτε πάσα ήταν ούτε σουτ. Εδώ Αλιούτα.
Γεμίζει ο Διγκόζης. Η απόκρουση από τον Εμπιλίσκοφ. Ιωαννίδης για τον Αλιούτα και αυτό τον Πρίτα. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Ενώ μπαίνουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Αυτά τα 4 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση του Ηρακλή με τη Λάρισα. Με τον Ηρακλή να προηγείται 1-0 με τον γκολ του Σίσιτς από το 75. Ηρακλής που φάνηκε να έχει προϋποθέσεις για να βγει στην κόντρα, αλλά καθυστέρησαν οι παίκτες του. Σέντρα του Σίσιτς τώρα για τον Ρίβας. Ο Ρίβας δεν προλαβαίνει να κάνει το σούτ, έκοψε ο Βενέτης. Φάουλ του Αλιούτα. Αλονεύτης. Μαυρογεννίδης για τον Σίσιτς. Μαυρογεννίδης. Προσπαθεί να περάσει από τον Φέρστερ, κερδίζει φάουλ. Μαυρογεννίδης που έχει χτυπήσει κιόλας. Βλέπετε ξανά. Από αυτό το μαρκάρισμα του Φέρστερ εκεί στη γραμμή. Μαυρογεννίδης που δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Όπως επίσης και ο Σίσιτς που μάλλον αντιμετωπίζει πρόβλημα κράμπας. Εδώ ξανά το γκολ του Σίσιτς μετά από τη σέντρα του Ρίβας. Η κεφαλιά εξ επαφής. Κερδίζει τον Κοτσόλη και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. Λέντσας. Πρίτας. Ιωαννίδης. Πέρασε από τον Αλονεύτη. Κάνει για τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Σίσιτς. Αυτός κεφαλιά πάσα για τον Αλιούτα. Κακό το σουτ. Περισσότερο σε σέντρα του βγήκε. Ξανά ο Ιωαννίδης. Αυτή τη φορά χάνει από τον Αλονεύτη που όμως δεν προλαβαίνει την μπάλα και έτσι το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. 1,5 λεπτό ακόμη για να συμπληρωθεί και το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. Αλεξάνδρου. Πρίτας. Ιωαννίδης. Αλιούτα. Και ξανά Πρίτας. Πίσω για τον Μπιλίσκοφ. Μαυρογεννίδης. Πάλι του Φέρστερ. Ηρακλής είναι πια πολύ κοντά στο να πετύχει αυτή την νίκη που θα του δώσει δικαίωμα στην ελπίδα. Σίσιτς. Το πλάγιο για τη Λάρισα. Ο Μπορίδης δεν θα αργήσει να σφυρίξει. Η λήξη του παιχνιδιού, κοιτάζει τώρα το ρολόι του και σφυρίζει για τελευταία φορά ο Ηρακλής. Νικητής 1-0 με το γκολ του Σίσιτς στο 75. 1-0 στο παιχνίδι με την Λάρισα. Ο Ηρακλής που με αυτή τη νίκη πηγαίνει στους 25 βαθμούς. Παίρνει νίκη μετά από 2 μήνες και 14 ημέρες. Μεσολάβησαν 7 ήττες από την νίκη εδώ σε αυτό το γήπεδο κόντρα στον ΠΑΟΚ μέχρι και την σημερινή. Με 1-0 κόντρα στην Λάρισα. Ο Ηρακλής που ήξερε πως αν υπάρξει μία ακόμη νίκη απόψε τελειώνουν τα πάντα. Όχι ότι τώρα αποκτάει τις καλύτερες των προϋποθέσεων, αλλά τουλάχιστον δικαιούται να ελπίζει ότι στα επόμενα 4 παιχνίδια θα μπορέσει να ανατρέψει όλα αυτά τα αρνητικά δεδομένα που υπήρχαν και ακόμη υπάρχουν σε βάρος του, ότι μπαίνει στο παιχνίδι για να μπορέσει να δώσει την μάχη
για την παραμονή του στο πρωτάθλημα της Super League. Μια παραμονή η οποία πριν ξεκινήσει το σημερινό παιχνίδι και πριν έρθει αυτή η νίκη ήταν πάρα πολύ θολή, έτεινε να σβήσει, όμως δεν έχει σβήσει ακόμη. Υπάρχουν ελπίδες για τον Ηρακλή.